On FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio. LGR 103,3. Στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο. Και σιγά σιγά μπήκαμε και στην τρίτη ώρα της εκπομπής εδώ στους 103,3 FM. Είμαι η Βασούλα Χριστοδούλου και θα παραμείνω στη συντροφιά σας μέχρι και τη μία. Μια ευγενική προσφορά της Gem Toyota Croydon, Edgware Road και Enfield στο σελίδα gemka.toyota.co.uk. Όπως είχα πει νωρίτερα, σήμερα έχουμε την τιμή να έχουμε μαζί μας σε λίγο τον εξαιρετικό ποιητή στιχουργό Ηλία Παπακοσταντίνου. Σε μια τηλεφωνική κουβεντούλα που είμαι σίγουρη θα λατρέψετε τα τραγούδια του, τους τοίχους των τραγουδιών, όπως και εγώ. Παραμείνετε συντονισμένοι. Θα μας ταξιδέψει ο Ηλίας. Θα ακούσουμε όμως ένα από τα τραγούδια που έχει γράψει τους στίχους. Και σε λίγο μαζί μας ο Ηλίας Παπακοσταντίνου. Κάποιες νύχτες με φώτα θαμπά, φυλακισμένες δε ζουν οι αχτίδες κι ούτε με λόγια διανά. Χρόνος κλεμμένος κυλιέται στη στάχτη και των χιλιών σου το χρώμα διψά. Τι δεν αφήνει να δουν την ανάγκη κι άπια στα πούντα. Πλώρη, εκείνα τα βάρη που δεν πιστέψαν ποτέ στην αγάπη. Κι είπα εμένα ποιος θα με πάρει πριν μου στερέψει το δάκρυ. Χρόνος κλεμμένος κυλιέται στη στάχτη και των χιλιών σου το χρώμα διψά. Τι δεν αφήνει να δουν την ανάγκη κι άπια στα πούντα. Ο χρόνος έξω από τη σκέψη με δανεισμένους παλμούς. Ποια άλλη ανάσα να σε πιστέψει και ποιος να σου πει τους χρησμούς. Χρόνος κλεμμένος ξεσπά σε ρητίδες, σε κάποιες νύχτες με φώτα θαμπά. Φυλακισμένες δε ζουν οι αχτίδες κι ούτε με λόγια διανά. Στη στάχτη και των χιλιών σου το χρώμα διψά. Τι δεν αφήνει να δουν την ανάγκη κι άπια στα πούντα πουλιά. Την ανάγκη κι άπια στα πούντα πουλιά.
χρόνος κλεμμένος, ένα υπέροχο, υπέροχο τραγούδι και όπως ανέφερα νωρίτερα αναφέρει πάρα πολύ το χρόνο ο εξαιρετικός, ο σπουδαίος στιχουργός Ηλίας Παπακοσταντίνου. Θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο τραγούδι σε λίγο μαζί με τον ποιητή μας, με το φιλοξενούμενό μας. Πραγματικά σήμερα είναι μεγάλη τιμή και χαρά που θα φιλοξενήσουμε εδώ στο LGR μέσω τηλεφώνου έναν εξαιρετικό ποιητή και στιχουργό, τον Ηλία Παπακοσταντίνου, ο οποίος έχω πάρα πολλά να πω η αλήθεια, εξερευνά με μαεστρία την ομορφιά της φύσης, αντικατοπτρίζει τον έρωτα με λόγια που αγγίσουν την καρδιά και αντιμετωπίζει την αδικία και τον πόνο με συγκλονιστική ευαισθησία. Εμπνευσμένος από τα παιδικά του χρόνια, από τη μαγευτική ομορφιά της Δεσφίνας Φωκίδας, ένα εξαιρετικό μέρος, πραγματικά το εξερεύνησα στο διαδίκτυο, υπέροχο, είναι παράδεισος, εκεί έχει γεννηθεί, ακολουθεί το φωτεινό μονοπάτι της αλήθειας και φτιάχνει στις σκέψεις του τον δικό του κόσμο. Μελικά τη λύτρωση, το δίκαιο και την αγάπη. Ένα κόσμο ίσως παραμυθένιο που όμως αξίζει να ονειρευόμαστε. Μόνο με τη φλόγα της ελπίδας και του πάθους. Και τέλος να πω ότι ο Ηλίας Παπακοσταντίνου, εκτός από την εξαιρετική του ικανότητα να αγγίζει τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής, μέσα από τους στίχους του φωτίζει την ανεκτίμητη αξία του χρόνου. Με μια ποιητική ματιά αναδεικνύει την αξία του παρόντος και ονειρεύεται ένα κόσμο όπου το εμείς αντικαθιστά το εγώ. Η στίχη του Ηλία είναι μια συναισθηματική και πνευματική περιπέτεια που μας προσφέρει με μοναδική προοπτική. Να σε καλωσορίσουμε, Ηλία, στο LGR. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι μαζί μας σήμερα. Πιστεύω είναι και πρώτη φορά που σε φιλοξενούμε στο LGR. Καλημέρα Βασούλα, καλημέρα από Αθήνα, από την Ελλάδα, καλημέρα στους ακροατές. Μετά από τα τόσα καλά λόγια, τι μπορεί να πει κανείς. Ναι, πρώτη φορά είναι που φιλοξενούμε και πρώτη φορά είναι που φιλοξενούμε σε αγγλικό ραδιόφωνο. Είχα μια μικρή συνέντευξη σε μια αγγλική εφημερίδα που το βεβαιάζαν κάποιοι Πολωνοί ποιητές. Θέλω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι χαρά και τιμή που μιλάω μαζί σου. Να χαιρετήσω με τον ελληνισμό της Αγγλίας, να του στείλω την αγάπη μου και να τους πούμε και καλή χρονιά σε όλους. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία. Πρέπει να εξομολογηθώ κάτι όμως, ναι. Πριν συνεχίσουμε, είσαι μια δύσκολη περίπτωση. Γιατί έχεις ένα πολύ πλούσιο βιογραφικό με τις δημιουργίες σου που πραγματικά χρειάζομαι ολόκληρη εκπομπή για να τα αναφέρουμε, γιατί θα ήθελα να συζητήσουμε για την κάθε δημιουργία σου, να αναλύσουμε την κάθε δημιουργία, γιατί είναι υπέροχη η στίχη. Όμως το δίλημα είναι γιατί θέλω και να εξερευνήσω την εσωτερική πηγή των δημιουργιών αυτό. Νομίζω θα με καταλαβαίνεις γιατί βρίσκομαι σε αυτό το δίλημα. Έχεις εκδώσει, βλέπω εδώ, 10 βιβλία, ποίηση και πεζό λόγο. Έχεις τιμηθεί για την ποίησή σου στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό. Ήδη έχεις πει ότι βγήκες και σε ραδιόφωνο στο εξωτερικό, ποίηματα που σου έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες και έχουν μελοποιηθεί 60 στιχουργήματά σου. Λοιπόν, έχεις πάρει και μέρος σε φεστιβάλ ποίησης και παρουσιάσεις του έργου σου στο εξωτερικό και είσαι μάλιστα και αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Αυτά είναι μερικά, έτσι. Είναι φτάνουν αυτά. Ναι, γιατί έχω αντιληφθεί ότι αισθάνεσαι και λιγάκι, νομίζω, άβολα όταν μιλάνε για σένα. Όμως αυτή είναι η πραγματικότητα. Να μιλάει το έργο καλύτερα. Το οποίο. Όπως ο χρόνος κλεμμένος που είπαμε. Χρόνος κλεμμένος και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση, όπως ανέφερα και στους Κροατές μας, ότι χρησιμοποιείς πολύ το χρόνο. Δίνεις μεγάλη σημασία στο χρόνο. Ναι,
Μπορώ να πω και εγώ ότι δεν το είχα καταλάβει από την αρχή που έγραφα τα στιχουργήματα ή ποίηση και κάποια στιγμή το αντιλήφθηκα. Είπα ναι. Λίγο να σταματήσω να το χρησιμοποιώ. Όχι, είναι πάρα πολύ ωραίο γιατί πρέπει νομίζω να δίνουμε την αξία που αξίζει στον χρόνο. Είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά, όταν μου βγαίνει βέβαια να μιλήσω για τον χρόνο, φυσικά και θα γράψω. Ναι, για τον χρόνο κλεμμένος, θέλεις να μας πεις λιγάκι. Κοίταξε, όπως μας λέει και μας είχε πει και ο Καζαντζάκης, μια στραπή η ζωή μας και προλαβαίνουμε. Βέβαια για να προλάβουμε πιστεύω πως πρέπει να μπούμε μέσα στον χρόνο, δηλαδή να είμαστε πάνω στην περπατησιά του χρόνου. Ναι. Και όχι να τον αφήνουμε έτσι ανεξέλεγκτο να περνάει, να τον ξεχνάμε. Έτσι. Δηλαδή να εξοφλούμε τις στιγμές ωραιότητας που έχει η ζωή πιστεύω. Και να μην υπάρξει χρόνος κλεμμένος. Έτσι. Όσο μπορούμε να μην υπάρξει έτσι, γιατί πάντα θα υπάρχει ο χρόνος κλεμμένος, πάντα θα υπάρχει το μαύρο στη ζωή του ανθρώπου. Ίσως και λίγα από τα σκοτεινά πρέπει να κρατάμε, όπως έχω πει και άλλη φορά, στην τσέπη μας, για να μην μας, να μην φεύγουμε από την ουσία, ας πούμε, ναι, από την ανεξέλεκτη ομορφιά πολλές φορές. Έτσι. Δηλαδή να θυμόμαστε τι είναι η πληγή και να μας προγειώνει όλο αυτό. Και πρέπει να λέμε να αισθανόμαστε ευγνωμοσύνη, θα έλεγα, για τα καλά πράγματα που έχουμε στη ζωή μας. Και σήμερα είναι και Παγκόσμια ημέρα του ευχαριστώ. Γι' αυτό νομίζω όλοι μας θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο, τεράστιο ευχαριστώ για όλα τα όμορφα τα πράγματα που έχουμε στη είναι ζωή και να δίνουμε. Το ευχαριστώ. Ναι, έτσι. Στους ανθρώπους που αγαπάμε, στους, ναι, και σε κάποιους το ευχαριστώ να βγαίνει βέβαια μέσα από την καρδιά. Έτσι. Όχι να είναι το μηχανικό ευχαριστώ. Το μηχανικό, ναι, ναι, ναι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία που είπες, Ηλία. Ηλία, θα ήθελα λιγάκι να μου περιγράψεις τα αισθήματα σου στις δημιουργίες σου. Εκφράζεις ένα πολύ βαθύ πνευματικό κόσμο. Ποια από αυτά τα αισθήματα όμως θα έλεγες ότι σε αντιπροσωπεύουν περισσότερο? Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο θέμα ή συναισθηματική εμπειρία που συχνά ενσωματώνεται στην ποίησή σου? Θα έλεγα πιο πολύ με σπρώχνει η γραφή μου, δηλαδή το εσωτερικό μου κόσμο με σπρώχνει στα κοινωνικά θέματα, κοινωνικο-υπαρξιακά, στα υπαρξιακά και βέβαια και στα ερωτικά. Ναι. Αλλά πρώτα απ' όλα στα κοινωνικο-υπαρξιακά. Ναι. Με ενδιαφέρει ο άνθρωπος πάνω απ' όλα. Ναι. Η ψυχή του ανθρώπου, ο άνθρωπος που βάλεται καθημερινά από χίλιες δυο ασχήμιες. Ναι. Πώς αντιμετωπίζεις την πρόκληση να συνδυάζεις συναισθηματική ειλικρίνεια με την ανάγκη για εμπορική επιτυχία? Πρώτα απ' όλα είναι η ψυχική ανάγκη για να γράψω το στίχο. Τώρα, ναι, αν θα γίνει επιτυχία, αυτό είναι ένα άλλο θέμα, δεν το σκέφτομαι. Ναι. Όλοι βέβαια έχουν στο μυαλό τους, στο βάθος του μυαλό τους, μερικοί το έχουν από την αρχή, άλλοι το έχουν πιο πίσω, στο βάθος του μυαλό τους να γίνει μια επιτυχία, ένα τραγούδι. Έτσι. Ναι, έτσι. Ας μην το κρύβουμε αυτό. Βέβαια, όπως και το απόγειο, θέλω να πω, έχει αγαπηθεί πάρα πολύ. Α, ναι. Και αυτό μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος. Χαίρομαι που γιατί πραγματικά μου έχει κάνει ιδιαίτερη εντύπωση το απόγειο. Ήταν πρωί η πρώτη φορά που το άκουσα, μόλις είχα ξυπνήσει με το τσάι μου και με ξύπνησε ολόκληρη, δηλαδή δεν μπορείς να φανταστείς. Και μετά που το ακούσανε και άλλοι μου είπανε το ίδιο, γιατί κάποτε, ξέρεις, σκεφτόμαστε και λέμε σε μένα μόνο άρεσε και μετά όμως βλέπεις και χαίρομαι που το λες και εσύ, δηλαδή ότι παίρνεις αυτή την ανταπόκριση. Μπορώ να πω δύο λόγια για το... Βεβαίως.
Μπορώ να πω ότι ήταν το κλίμα από την αρχή, έτσι. Κλίμα αγάπης, και υπήρχε ένα εξαιρετικό κλίμα στο στούντιο όταν το γράφαμε με τον Νίκο τον Πιτλόγλου και τον Δημήτρη τον Τζερβουδάκη. Μετά μπήκε ξεχωριστά η Θέλμα η Καραγιάννη στο στούντιο και πάλι ένα εξαιρετικό κλίμα με τη Θέλμα, που είναι φίλη και συνεργάτη εδώ πολλά χρόνια. Ο Δημήτρης Τζερβουδάκης, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Δημήτρη, παρότι έχει πάρα πολύ μεγάλη πορεία, αναγνωρισιμότητα. Είναι ένας απλός άνθρωπος, ένας πολύ καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος σπουδαίος, όχι μόνο καλλιτεχνικά. Απ' την άλλη δίνει καθημερινούς αγώνες για τα δικαιώματα των ανθρώπων ή τον ανθρωπισμό. Όχι μέσα από την τέχνη του, ναι. Μόνο μέσα από την τέχνη του, έτσι. Και αυτό το, από το, το τραγούδι ήταν ένα δώρο για μας το 2023-2024, ένα διπλό δώρο από τον Δημήτρη. Λέω διπλό γιατί από τη μία είναι το τραγούδι και από την άλλη η παρέα του Δημήτρη. Οπότε βρισκόμαστε γιατί μένει στη Θεσσαλονίκη και έρχεται αραιά στην Αθήνα, ή όταν πάμε εμείς πάνω στη Θεσσαλονίκη το βρίσκομαι και κάνουμε παρέα. Από εκεί και πέρα ο Νίκος Πιτλόγλου, ναι, είναι ένας εξαιρετικός συνθέτης και φίλος, που έγραψε αυτή την υπέροχη μουσική για μένα, όχι επειδή είναι δικό μου στο τραγούδι, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ από την αρχή και σε κάποιους, ναι, φίλους που το είχα βάλει και το ακούσανε. Και βέβαια να μην ξεχάσω να πω ότι την ενορχήστρωση την έχει κάνει ο Νίκος Πιτλόγλου με τον Κοσμά Κοκκόλη. Είναι εξαιρετικός ο Κοσμάς Κοκκόλης. Είναι δύο μουσικοί οι οποίοι παίξαν και όλα τα όργανα για, για αυτό το τραγούδι. Είναι ένας εξαιρετικός συνδυασμός αυτό. Δεν μπόρεσα να βρω κάτι και να πω, ξέρεις, είναι ωραίοι στίχοι, αλλά η μουσική, έτσι, οι φωνές ταιριάξανε απίστευτα. Είναι πάρα πολύ, είναι, δηλαδή σαν να φτιάχτηκαν αυτές οι φωνές για αυτό το τραγούδι με αυτούς τους στίχους. Νομίζω πρέπει να πάμε να το απολαύσουμε. Θα χαιρόμουν πάρα πολύ να το ξανακούσω μαζί με σένα στη γραμμή και τους ακροατές μας. Ωραία στιγμή λοιπόν. Χαρά δεν ήταν βάσος, κι ήτανε δέντρο αμυριστό. Θα ήταν ο κόσμος ένα λάθος, ένα πουλί αράθιμο. Όταν τα χείλη σου γελούν, μοιάζουνε με αηδόνια που σαν φιλιά αναζητούν φωτιά μέσα στα χιόνια. Φωτιά μέσα στα χιόνια. Στον ερωτά τον κάνει δέντρο όνειρο, κι όπως ανοίγει τα φτερά του μιλάει με τα πόδια. Πάω
ψυχή μας αναρχή. Δεν μένει πια στο νίκη. Δεν μένει πια στο νίκη. Πραγματικά δεν ξέρω τι άλλο να πω, Ηλία. Μπορεί να το έχω ακούσει μέχρι τώρα 100 φορές και κάθε φορά με εντυπωσιάζει το ίδιο. Συγχαρητήρια, πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις τόσες όμορφες δημιουργίες. Αυτό λέω, πρέπει να λέμε ένα τεράστιο ευχαριστώ στους δημιουργούς της ποιοτικής μουσικής, στους ποιοτικούς στίχους. Γι' αυτό σε ευχαριστούμε και πάλι. Λοιπόν, νωρίτερα... Όχι, χαρά μας είναι. Και όλοι οι δημιουργοί. Και όλοι, σίγουρα. Ναι. Σήμερα στο ραδιόφωνο. Ναι. Στέλνουν την αγάπη τους. Τους ευχαριστούμε. Γιατί δημιουργός μπορεί να λέγεται ο συνθέτης και ο στιχουργός, αλλά δημιουργοί είναι όλοι. Έτσι. Ακριβώς. Και η Θέλμα και ο Δημήτρης. Τους ευχαριστούμε. Συγχαρητήρια σε όλους. Και η Θέλμα, η φωνή της είναι εξαιρετική. Πραγματικά σ' αγγίζει. Συγχαρητήρια πραγματικά σε όλους τους δημιουργούς αυτού του αριστού ρηγήματος. Ηλία, ναι. Ξανασυνεργαστεί βέβαια και στο ID το Αλάτι. Έχει τραγουδήσει 3 τραγούδια δικά μου. Το 2018 ένα βιβλίο CD που κάναμε με την Αρετή Κοκκίνου τη συνθέτρια. Και έχουμε και κάνει πολλές μουσικοποιητικές εκδηλώσεις με τη Θέλμα μαζί. Και έχετε... Την Αρετή, φυσικά. Ναι, δεν ξέρω αν ήταν μαζί ως ομάδα, γιατί νομίζω έχεις πάει ταξιδέψει εξωτερικό ή για παρουσιάσεις. Όχι, μαζί δεν είχαμε πάει, αλλά ναι. Έχω πάει και στο Βερολίνο και στην Πολωνία, στην Ουκρανία, ναι. Δύο φορές. Και σε άλλα μέρη έχουν πάει, ήταν έτσι, στην Ιταλία. Ελπίζουμε να σας έχουμε κάποια στιγμή και στην Αγγλία. Μακάρι να έρθω, γιατί υπάρχει κάτι περίεργο έτσι, με την Αγγλία. Ενώ έχω πάρα πολλές φορές ευκαιρίες να έρθω, δεν έχω έρθει ποτέ στην Αγγλία. Λέμε, συμβαίνει κάτι όταν... Ναι. Ναι, και έχω γυρίσει σχεδόν όλες τις χώρες της Ευρώπης. Ίσως να είναι ο επόμενος. Ναι. Θα συμβεί όταν είναι η ώρα να συμβεί. Αλλά έμαθα ότι πήγες και στην Κύπρο, ότι αγαπάς την Κύπρο. Και λέω, εντάξει, ίσως να είναι και Κύπρος, τέλος πάντων. Ένας προορισμός, ίσως κάποια παρουσίαση κάποια στιγμή. Μακάρι να γίνει, γιατί η Κύπρος είναι ένας έρωτας για μένα. Ένας από τους έρωτες μου είναι και η Κύπρος. Έχω πάει 3 φορές στη ζωή μου. Πήγα πολύ πολύ μικρός εκεί, στην περιοχή της αξέχαστης και όμορφης Πάφου. Βέβαια κύρισα, πήγα και στη Λεμεσό και στη Λάρνακα. Στο Τρόοδος, υπέροχο Τρόοδος. Στο μοναδικό Ακάμα. Αχ, ναι. Και έμενα βέβαια στην Κισόνεργα, που είναι κοντά στην Πάφο, και στη Χλώρακα, που έχω αγαπημένους φίλους εκεί. Νομίζω έχεις δει περισσότερα μέρη από εμάς, από πολλούς από εμάς, από ό,τι καταλαβαίνω.
Δεν έχω δει και τόσο ναι. όσο θα ήθελα, αλλά έχω δει ναι. αρκετά, πιστεύω. Ναι, ναι. Η Λία νωρίτερα, εντάξει, δεν είχαμε ναι. συνδεθεί, είχα παίξει ένα ακόμη τραγούδι, το... το είχα σημειώσει και το ξέχασα. Όχι το κλειδιά χαμένα, είναι έτσι σε ζεμπέκικο. Ήταν το. Το ζεμπέκικο είναι τα κλειδιά χαμένα. Κλειδιά χαμένα, ναι, 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 ναι αυτό. Ναι, ναι, ναι. Μπράβο. Είναι το καινούριο, από το καινούριο μας βιβλίο CD που εκδώσαμε με την Τέτη Κασιόνι το 2023. Η Τέτη υπογράφει τη μουσική. Τραγουδάει βέβαια, εκτός από ένα τραγούδι που το λέει ο Διονύσης Τσακνής. Και βέβαια μετέφρασε όλα τα τραγούδια στα γαλλικά, τα τραγουδάει και στα γαλλικά. Μέσα στο CD όμως είναι άλλα 11 μεταφρασμένα στιχουργήματα, τα οποία δεν έχουν μελοποιηθεί όλα. Δεν ναι. είναι βέβαια στο CD. Και το παρουσιάσαμε στη Χάγη της Ολλανδίας τον Ιούνιο του 2023. Είναι επίσης εξαιρετικό. Κάποια στιγμή εδώ στο LGR θα ακούσουμε και στα γαλλικά. Παρακαλώ, θα είμαι μας, είναι μεγάλη μας. Και είναι πολύ σημαντικό, με συγχωρείς. Ναι, βεβαίως. Ξέχασα να πω πως ενορχιστρωτής αυτού του CD και επιμέλεια παραγωγής έκανε ο σπουδαίος Θήμιος Παπαδόπουλος, ένας σπουδαίος μουσικός και σπουδαίος άνθρωπος. Α, αυτό πάρα πολύ σημαντικό και αξίζει να το αναφέρουμε. Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την αναφορά. Ηλία, είσαι επίσης αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Λογοτεχνών. Ναι. Έτσι. Προχθές κόψαμε την πίτα μας. Α, αρχίσατε κιόλας εκεί να κόβετε ναι, τις πίτες. Και εμείς αρχίζουμε ναι. σύντομα. Λοιπόν, πώς αντιλαμβάνεστε το ρόλο της Ένωσης στην προώθηση και προστασίας, αν θέλεις, της λογοτεχνίας στην Ελλάδα? Αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Mm. Στην Ελλάδα έχουμε πολλές ενώσεις. Ναι. Δυστυχώς και ευτυχώς ταυτόχρονα. Η κάθε ένωση κάνει ό,τι μπορεί. Άλλος πολύ, άλλος ναι. λιγότερο. Εμείς, για μας θέλω να πω ότι κάνουμε τρεις μεγάλους διαγωνισμούς. Τον μεγάλο διαγωνισμό των Δελφών στην ποιήση. Σε 7 είδη λόγου, αναχρονιά, 4 και 4 μέσα πάντα η ποιήση. Και το μαθητικό διαγωνισμό διηγήματος και ποιήσης. Που προωθούμε έτσι τους νέους ποιητές, ας πούμε τους νέους γραφιάδες, να μοιηθούν στη λογοτεχνία. Βέβαια κάνουμε και πολλές άλλες εκδηλώσεις. Κάθε Τρίτη μαζευόμαστε, γίνονται παρουσιάσεις βιβλίων, ομιλίες και μέσα στην Ένωση και εκτός Ένωσης, κάποια συνέδρια. Και προσπαθούμε έτσι αφιλοκερδώς όλοι, ή της διοίκησης και οι φίλοι, να προσπαθήσουμε να δώσουμε λίγο φως στη λογοτεχνία. Γιατί όπως ξέρουμε στην Ελλάδα, η Ελλάδα είναι η χώρα των ποιητών. Δηλαδή πιο πολλούς θα βρεις να γράφουν από οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχει αυτό, πιστεύω, στο εξωτερικό σε άλλη ναι, χώρα. Ναι. Να γράφουμε τόσο πολύ. Βέβαια, το θέλαμε τι γράφουμε, αλλά δεν έχει σημασία. Είναι καλό που γράφουμε. Είναι η χώρα του φωτός, γι' αυτό και εμείς προσπαθούμε εδώ πάρα πολύ να διατηρήσουμε αυτό το πλούτο. Δηλαδή τη γλώσσα μας, την ελληνική γλώσσα, να μην την ξεχνάμε. Βρισκόμαστε στο εξωτερικό, αλλά ακριβώς. Και τώρα και ακριβώς ακόμη και στην Ελλάδα, στην Κύπρο, βλέπω ότι γινόμαστε, δηλαδή με τις γλώσσες, ξενόφιλοι. Δεν λέω, είναι ωραίο να γνωρίζουμε τις γλώσσες, όμως πρέπει να διατηρούμε, να προστατεύουμε την ελληνική γλώσσα, γιατί πολλοί ξένοι κάνουν τόσους κόπους ναι, για να ανεκεφτώ, ναι, είναι κρίμα. Αποφεύγω όσο μπορώ εγώ, γιατί όταν μένεις και πολλά χρόνια στο εξωτερικό, είναι πιο εύκολο, δηλαδή παίρνεις μια μικρή, να ξεχάσεις. Όμως δεν πειράζει. Προτιμώ να κάνω λάθος, προτιμώ να ξεχάσω. Ακριβώς. Και να με βοηθήσει ο απέναντί μου, αν
είναι άτομο που ξέρει κάτι. Κοιτάξτε, μπορεί να με βοηθήσει. Η ελληνική γλώσσα είναι η γλώσσα των γλωσσών στη δυτική κουλτούρα. Θέλω να πω ότι χωρίς τη γλώσσα δεν υπάρχει τίποτα. Έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα. Η γλώσσα μας έφτασε ως εδώ όλα τα χρόνια την Ελλάδα. 4.000 χρόνια, ίσως και παραπάνω. Λοιπόν, η ελληνική γλώσσα είναι συμπαντική. Είχα μιλήσει κάποτε το 2019 σε ένα σχολείο στην Ουκρανία, σε παιδιά του γυμνασίου, και με μεταφράστηρα βέβαια, την Οξάνα Τερέσενκο, και εξηγούσε στα παιδιά ότι μέσα στη γλώσσα τους έχουν πολλές ελληνικές λέξεις. Σέβερα κάποια παραδείγματα. Ναι. Λοιπόν, ούτε τα ίδια τα παιδιά το γνωρίζαν. Και είχαν μείνει έτσι με το στόμα ανοιχτό. Μετά τους εξηγούσα τις σύνθετες λέξεις. Παραδείγματος χάρη στοματολόγ, που λένε αυτοί, είναι οδοντίατρος. Τους εξηγούσα ότι είναι σύνθετη λέξη και τις ρίζες των λέξεων. Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο. Να ξέρουν οι μαθητές, και δείξα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βέβαια, εγώ έκανα μια πρόταση μετά στην μεταφράστρια ότι θα μπορούσαμε, αν μπορούσε το Υπουργείο Πολιτισμού, να κάνει ένα λεξικό με όλες τις λέξεις που είναι στην Ουκρανική ή στη Ρώσικη, όλες τις ελληνικές λέξεις που είναι στην Ουκρανική ή στη Ρώσικη γλώσσα, ναι. Και να το δώσουν δωρεάν στα σχολεία στην Ουκρανία ή στη Ρωσία. Πολύ καλή. Αυτό θα ήταν πολύ σπουδαίο. Βέβαια είναι, ναι, πολύ δύσκολο. Ξέρουμε πως τις αγκυλώσεις που υπάρχουν εδώ στο ελληνικό σύστημα. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα δούμε. Θα ναι, δούμε, ναι, ελπίζουμε να πραγματοποιηθεί. Κάνει το βήμα. Έτσι. Ηλία, επειδή πρέπει να ετοιμαστώ για κλείσιμο, θα ήθελα πριν... πριν κλείσουμε, δηλαδή τη δική μας κουβεντούλα, να μας πεις το δικό σου μήνυμα προς την ομογένεια μας εδώ στο Λονδίνο, στη Μεγάλη Βρετανία, γενικά στον κόσμο, και να πω ότι επίσης θα κλείσουμε με ένα ακόμη από τα τραγούδια σου. Μου άρεσε και αυτό, είναι όλα εξαιρετικά, αλλά αυτό λέω, θα ήθελα να κλείσουμε κάτι έτσι πιο εύθυμο, σαν ελπίδα, σαν χαμόγελο βλέπω σε αυτό, λίγο παιχνιδιάρικο, το «Ναρθώ σαν θάλασσα». Πες μας δύο λόγια γι' αυτό και μετά το μήνυμα σου. Το «Τάρθω σαν θάλασσα» είναι ένα έτσι πιο εύθυμο τραγούδι που μελοποίησε η Τέτη, από τα τελευταία που μελοποίησε στη σειρά, θυμάμαι. Δεν έχει βγει ακόμα στο YouTube. Θα το βγάλουμε γι' αυτό, σιγά σιγά. Και το αγαπάω και εγώ ιδιαίτερα. Και στα γαλλικά είναι πάρα πολύ ωραίο. Α, είναι και στα γαλλικά, θα το ψάξω γιατί μου τα έχεις, ωραία, πάρα πολύ ωραία. Τώρα βέβαια κάποιες φορές πρέπει να φύγουμε και τα κακώς κείμενα των ραδιοφώνων, δεν μιλάω για το δικό σας εκεί, έτσι. Ναι. Γιατί εσείς εκεί πέρα μπορείτε να βγάζετε ελεύθερα κάποιους ανθρώπους να μιλάνε. Δεν θα το κάνουμε αυτό τώρα, εφόσον να κλείσουμε εύθυμα. Το μήνυμά μου είναι στην ομογένεια και σε όλο τον κόσμο, και στους Εγγλέζους και σε όλο τον κόσμο, να υπάρχει φως. Έτσι. Να υπάρχει φως, να υπάρξει ελαφριά καρδιά, να προσπαθήσει ο κόσμος να αφαιρέσει τα κακά από μέσα του και να φτάσει σε ένα σημείο στο οποίο θα υπάρξει ανάβαση σιγά σιγά. Σε ευχαριστούμε. Σιγά σιγά τα σκαλιά. Έτσι, ακριβώς. Να χαμογελούν, γιατί το χαμόγελο, όπως εσύ που χαμογελάς, είναι, το χαμόγελο είναι ρηπές ευτυχίας. Είναι το πιο ιδανικό για την ψυχή μας και πιστεύω ότι είναι μια επένδυση στο ψυχικό μας μέλλον. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ, Ηλία. Σε ευχαριστούμε που για αυτή τη συζήτηση σήμερα. Σε ευχαριστούμε για τις δημιουργίες σου μαζί με την ομάδα. Σου ευχόμαστε επιτυχία να έχεις πάντα, γιατί σου αξίζει. Υγεία φυσικά και πολύ πολύ αγάπη και φως στη ζωή σου. Θα απολαύσουμε. Εγώ ευχαριστώ την αγάπη μου σε εσένα και σε όλους που μας ακούνε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
λόγια σου να φύγω μακριά. Μου λένε τα μάτια σου πάρε μας αγκαλιά. Μου λέει η σκέψη σου δεν θέλω άλλο πια. Λέει η καρδιά σου μην ακούς τα λογικά. Να'ρθω σαν θάλασσα να σ' αγκαλιάσω. Να'ρθω σαν άνεμος να σε πετάξω. Να'ρθω τη νύχτα γλυκιά παρέστηση να με αγγίξεις με κάθε αίσθηση. Σου ακόμα με φιλιά. Μιλά το σώμα σου που έρχεται πιο κοντά. Λέει η άρνηση ότι ασφυκτιά. Λέει η καρδιά σου μην ακούς τα λογικά. Να'ρθω σαν θάλασσα να σ' αγκαλιάσω. Να'ρθω σαν άνεμος να σε πετάξω. Να'ρθω τη νύχτα για παρέστηση να με αγγίξεις με κάθε αίσθηση. Να'ρθω σαν θάλασσα να σ' αγκαλιάσω. Να'ρθω σαν άνεμος να σε πετάξω. Να'ρθω τη νύχτα γλυκιά παρέστηση να με αγγίξεις με κάθε αίσθηση. FM, on digital radio, on your mobile and online. This is London Greek Radio. Κατέβασε τη δωρεάν εφαρμογή του London Greek Radio από το App Store για iOS και Google Play για Android και συντονίσου. London Greek Radio 103,3 μας φέρνει πιο κοντά.